Πάμε να δούμε λίγο τι διοικητή διαφορετικό θα έχει εν ώψη ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός, τα Γιάννενα, γιατί είπαμε για το ματς χθες. Είπαμε για το ματς, να μην τα ξαναπούμε. Πες και δύο κουβέντες άμα θες. Ξέρω, μπορεί κάποιοι να μην άκουσαν. Πες και δύο κουβέντες. Εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι, ξαναλέω, για μένα είναι το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, το καλύτερο φετινό. Με βάση τις ευκαιρίες, το σκορ θα έπρεπε να ήταν 0-2 και να το είχε πάρει σβηστά το παιχνίδι. Με πρωταγωνιστή τον Βαγιανίδη, ο οποίος είναι η αποκάλυψη του χθεσινού αγώνα. Θεωρώ το παιδί αυτό ότι έρχεται και νομίζω ότι από τη στιγμή που έπεισε χθες την ευκαιρία θα έχει πολλές ευκαιρίες στη συνέχεια. Βαγιανίδης, Παλάσιος, Ιωαννίδης, Μπερνάρ και Βέρμπιτς, σε αυτό το πρώτο ημίωρο με έβγαλαν πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες που έγιναν ευκαιρίες αλλά δεν έγιναν γκολ. Και αυτό είναι το ζήτημα, το ότι δεν έγιναν γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παζιάννα διόρθωσε κάποια πράγματα από την τρομερή πίεση του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός πάλι είχε μια ευκαιρία με τον Ιωαννίδη. Είχε κάποιες άλλες προϋποθέσεις για ευκαιρίες από ωραίους συνδυασμούς που δεν έγιναν γκολ. Και ήρθε το καθαρό πέναλτι στο 93 από την ανόητη ενέργεια, τη χαρακτηρίζει του Μορέιρα. Γκάφα. Για να γίνει το 0-1. Μια νίκη πολύ σημαντική. Έρχεται σε μια έδρα που ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 7 χρόνια. Και εκεί που έχασε η ΑΕΚ και εκεί που έφυγε πόντους και ο Ολυμπιακός. Και δίνει τρομερή ψυχολογία στην ομάδα. Έτσι πρέπει να το πω αυτό. Που πάει τώρα στον ΠΑΟΚ για μια τριπλή μάχη. Με καλή ψυχολογία. Θα δούμε τι προβλήματα υπάρχουν. Δεν μπορώ να σου πω ακόμα. Η ομάδα θα κάνει προπόνηση στα Γιάννενα σε μια ώρα. Και συνέχεια θα αναχωρήσει και θα πάει Θεσσαλονίκη. Έχουμε μείνει πάνω, Ναι, ναι. Θα δούμε τι προβλήματα υπάρχουν την Τετάρτη. Ο Τσέριν θα είναι στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς. Είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη ο Τσέριν. Είχε κάρτες και είχε δηλωθεί να κτίσει την ποινή του. Όπως έχει δηλωθεί να κτίσει ποινή ο Κουρμπέλης στην Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Δεν γινόταν, δεν βγαίναν αλλιώς τα παιχνίδια. Είχαν και οι τρεις κεντρικοί χαφ του Παναθηναϊκού κάρτες. Και γι' αυτό μπαίνει ο Τσόκα ίσως σιγά σιγά. Έπρεπε ο Ρούμπεν να δηλωθεί με το Λεβαδιακό που δεν έπαιξε. Δεν υπάρχουν τα παιχνίδια. Έπρεπε ο Τσέρι με τα Γιάννα και με τον ΠΑΟΚ ο Κουρμπέλης. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Κάποιες αλλαγές μπορεί να έχει η ομάδα την Τετάρτη. Πρέπει να πω ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει στο κύπελο και θέλει για το απλό το λόγο, διότι αν περάσει τον ΠΑΟΚ. Πάει τελικό σχεδόν. Ναι, εντάξει, έχει τη Λαμία μετά λογικά, αλλά η Λαμία τώρα στην κατάσταση που είναι. Που κυνηγάει να σωθεί. Και στην κατάσταση που είναι και ο Παναθηναϊκός που φέτος δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Υπάρχει 6 νίκες. Ναι, δεν είναι και μια ομάδα που είναι διαφορετική τελείως. Πιστεύω ότι όποια ομάδα από τις δύο περάσει, ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, έχουν εξασφαλίσει κατά μία. Οπότε το θέλει. Αλλά σίγουρα όμως. Αυτό που τον καίει πάρα πολύ είναι να κερδίσει τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για το πρωτάθλημα και αφού πλησιάζουμε σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα στο δεύτερο γύρο. Εγώ νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός παίξει όπως έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο και έρθουν και παίκτες που θα του δώσουν την όθηση που πρέπει να του δώσουν, γιατί αυτό δεν είχε ο Παναθηναϊκός θέσεις, την όθηση να τους παίξει του πάγκου. Όχι ότι αυτοί που μπήκαν δεν ήταν καλοί, αυτοί που μπήκαν καλοί ήταν. Ο Μπούχατς καταρχάς μπήκε, αλλά έκανε. Πήρε πράγματα. Πήρε πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες ενέργειες από αριστερά, έκανε κάποιες έντρες. Κινήθηκε αριστερή πλευρά. Ο Σπόραρ μπορεί να μην φάνηκε πολύ. Και νομίζω ότι σε αυτό το 4-4-2 που είδαμε, νομίζω ότι βλέπουμε ότι ο Μπερνάρ χάνεται σαν αριστερό εξτρέμ. Πολύ. Ναι, αλήθεια. Θέλει να είναι κοντά στην περιοχή. Αλλά έβαλε τον κόλο Σπόραρ. Αλλά ο Παναθηναϊκός φωνάζει, είναι φανερό ότι θέλει παίκτες. Που να τον ανεβάσω την ποιότητα και να του κάνω πιο εύκολη τη ζωή στο γκολ. Ένας από αυτούς είναι ο Ούγκρος, ο οποίος δεν νομίζω ότι την Τετάρτη θα είναι στη διάθεση. Πιστεύω ή την Κυριακή ή την άλλη εβδομάδα. Θα είναι πάντα. Με τον Αστέρα, εκεί τον βλέπω περίπου. Και Παναθηναϊκός, μια και πάμε στα μεταγραφικά τώρα, να πούμε αυτό για το Λίγκρ που γράφτηκε στην Τσεχία. Υπάρχει ένα τσέχικο δημοσίευμα για όσους δεν άκουσαν τον πρόλογο που λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Σλάβια Πράγας, όμως που δεν θέλει να τον πουλήσει. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι από τον Παναθηναϊκό. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Παναθηναϊκός κινείται ζεστά για να πάρει εξτρέμ. Υπάρχει συγκεκριμένο στόχος και ίσως υπάρχουν εξελίξεις στην εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο Λίγκρ. Πρόσεξε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν νομίζω όμως ότι ο παίκτης που κινείται τώρα ο Παναθηναϊκός είναι ο Λίγκρ. Μάλλον είναι ένας άλλος παίκτης που παίζει εξτρέμ και που ο Παναθηναϊκός καίγεται να τον αποκτήσει. Δεν αποκλείω να υπάρχει κάτι και με τον Λίγκρ. Πρόσεξε, γιατί από τη στιγμή που το γράφουν οι Τσέχοι και λένε ότι έχει κάνει πρώτος ο Παναθηναϊκός,
Και είναι ένα παίκτη που παίζει σε όλε τι θέσει πίσω από και επίση ένα παίκτη που παίζει σε όλε τι θέσει πίσω από το επιθετικό. Ένα παίκτη που έχει τα στοιχεία που θέλει ο προπονητή, αλλά μέχρι εκεί. Από τον Παναθηναϊκό δεν λένε τίποτα, οπότε θα περιμένω να δούμε ποιε θα είναι εξελίξει. Και ακόμα και αν ισχύει, καταλαβαίνουμε ότι. Και η Σλάβια λέει ότι δεν τον πουλάω ή ότι. Δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να πάρει μία-δύο μέρες. Αυτό μπορεί να πάει μέχρι τέλος Γενάρη. Ναι. Ακόμα και ενισχύει. Ναι. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε. Πάντως είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης συγκεκριμένος. Εγώ τον θυμάμαι τα μάτς με τη Σλάβια το καλοκαίρι. Έχει 10 γκολ και φτάσει στις 26 εμφανίσεις. Παίζει και δεξιά και αριστερά και ψεύδω θετικό. Ακόμα η Σλάβια τον έχει βάλει και σε ντεφό σε κάποια μάτς. Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά. Άρα περιμένουμε εξελίξει στο θέμα του εξτρέμ. Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε εξελίξει στο θέμα του εξτρέμ. Να πούμε για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού που έχει. Είναι απόλυτα λογική, διότι επαναλαμβάνω ότι περιέγραψα τις φάσεις όσον αφορά το. Αν δεν υπήρχε το VAR, θα γινόταν. Είναι 8 βαθμοί και ένας φίλος μου έστειλε κάτι που έχει δίκιο. Υπάρχει μια φάση στη Λεωφόρο που η ΑΚ έχει κερδίσει πέναλτι. Αλλά το VAR μετά το είδα και δόθηκε το offside που ήταν και που ίσως άλλαζε τη ροή του αγώνα. Σωρώτα νομίζω. Ναι, ναι. Ίσως άλλαζε τη ροή του αγώνα. Είναι και άλλο ένα παιχνίδι. Δηλαδή είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι πολλά τα λάθη σε συγκεκριμένες φάσεις και αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε, αν φέτος δεν υπήρχε το VAR, ο Παναθηναϊκός θα ήταν στο πλήν 8. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Η ουσία είναι ότι τα περισσότερα λάθη είναι από Έλληνες διαιτητές, γιατί έχουν κάνει λάθη και ξένοι διαιτητές. Το ζητούμενο είναι ότι όσο περνάει ο χρόνος τώρα, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ο Τσαγκαράκης συγκεκριμένα χθες έχει. Δεν έχει δώσει και μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μπάλαν. Και μάλιστα σε 3 λεπτά μέσα είναι οι κάρτες. Ναι. Λοιπόν. Οπότε ο συγκεκριμένος διαιτητής νομίζω ότι κανονικά αν υπήρχε αξιοκρατία θα έπρεπε να μπει στο ψυγείο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Και βλέπουμε. Τώρα τι θα κάνουμε δεν ξέρω. Έτσι. Ούτε δέχομαι την αστειότητα που άκουσα χθες το βράδυ. Ότι ο διαιτητής λέει για να είναι. Για να δώσει ένα απέναντι σε τέτοιο χρονικό σημείο πρέπει να είναι σίγουρος. Τι λέτε, ρε. Τότε γιατί δήλωνε σίγουρος ότι έκανε θέατρο ο Μπέλης. Ναι, να πηγαίνει να λέει στον παίκτη με τότε έκανε θέατρο. Αν δεν την έχεις δει τη φάση, δεν έχεις άποψη ούτε αν είναι ούτε αν δεν είναι. Ναι. Άρα λοιπόν δεν ξέρεις ότι έχει κάνει θέατρο ο παίκτης. Πάει και λέει στον Κουρμπέλη ότι. Άρα την είδε τη φάση. Φυσικά την είδε. Αφού έχει τη σφύριξη στο στόμα. Και λέει άστο τώρα. Λοιπόν, αλλά το VAR. Το φώναξε και νομίζω ότι ήταν. Μα το είδαμε με το πρώτο replay, το έχουμε δει όλοι την υπασπασία. Όσο αυτά που λέτε, παιδιά, για χέρια, κουρμπέλ κλπ. Είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Είναι ωραία το σενάριο αυτό να το φτιάξετε. Το βλέπω και στο πρωτοσέλιδο σήμερα. Μια χαρά είναι, δεν είναι πραγματικότητα. Είναι η προπαγάνδα που τόσα χρόνια είχαμε μάθει. Είναι επιστημονική προπαγάνδα. Επιστημονική προπαγάνδα που είχαμε μάθει τόσα χρόνια. Αν τη σέβεσαι την επιστημονική προπαγάνδα. Ναι. Τη σέβομαι. Τη σέβεσαι. Έκανε αγώνες να καθιερωθεί. Λοιπόν. Να τη σέβεσαι. Αυτά έτσι έχουν τα θέματα. Ωραία. Πάμε, θέλω να πω και δύο λόγια που ξέχασα. Για τον Μπούγκορα, ο οποίος μπήκε και ήταν πάρα πολύ καλός. Καλά, έχει κάνει το τάκλιν της χρονιάς μέχρι. Και γενικά θέλω να πω ότι ο Μπούγκορας, ο Κουρμπέλης, ο Βαγιανίδης και ο Ιωαννίδης, στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο δεν ήταν τόσο καλός. Ήταν οι τέσσερις παίκτες που μπήκαν και έδωσαν πράγματα στην ομάδα. Ο καθένας από τη δική του πλευρά. Με καλύτερο τον Βαγιανίδη. Αλλά ο Μπούγκορας μετά από τόσο καιρό ήταν εξαιρετικός. Εγώ οφείλω να πω για τον Ιωαννίδη ότι. Όλες οι όμορφα συνδυαστικέ φάσει του Παναθηναϊκού. Έχουν αυτόν αφετηρία. Το ξέρω, αυτό σου λέω. Στο πρώτο μήνυμα ήταν πάρα πολύ καλό. Και ο Τακανουνάκη που κάνει τον περνά που σουτάρει και οι φάσει που βγάζουν από δεξιά. Ναι. Στο δεύτερο μήνυμα όμω και αυτό έπεσε. Η αποδοσή του κλείστηκε. Λοιπόν,